Χαίρετε, φίλες και φίλοι του καναλιού, χαίρετε! Ένα έκτακτο, χαρούμενο, εορταστικό vlog για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει χθες, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020, τους 50.000 συνδρομητές στο κανάλι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ολόκαρδα για την αγάπη σας, για την αφοσίωση σας, για τη συμμετοχή σας στο κανάλι και για όλα αυτά τα ψυχοφέλημα που μοιραζόμαστε εδώ πέρα. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας και προφανώς YouTuber και εδώ είναι το κανάλι μου, το οποίο αποτελεί τη μεγάλη μου αγάπη, το μεγάλο μου πάθος. Το κανάλι μας εδώ στο YouTube είναι για μένα ένα πολύ αγαπητό μωρό. Το κανάλι αυτό ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2011, αλλά άρχισε να έχει μια λειτουργία πιο διαδραστική με τον κόσμο το 2013, όταν μαζί με τον Λουκά παρουσιάζαμε τη διαδικτυακή εκπομπή Like Thekla. Τότε, 7 χρόνια πριν, ντρεπόμουν να σταθώ μόνη μου μπροστά σε μια κάμερα και να μιλήσω. Έτσι, με τη βοήθεια της δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίας Τριφωνίδου, της πολύ καλής μου φίλης, στενής μου φίλης και συνεργάτητος, φτιάξαμε εκείνη τη διαδικτυακή σειρά, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για να ξεκινήσει όλη αυτή η παραγωγή βίντεο εδώ στο κανάλι. Εδώ στο κανάλι υπάρχουν και βίντεο από τις εκπομπές που παρουσίαζα στην τηλεόραση, την εκπομπή «Πες τα Θέκλα» και την εκπομπή «Θέκλα μιλάμε ανοιχτά». Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από εκπομπές στις οποίες συμμετείχα ως ψυχολόγος, αλλά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 2 χρόνια περίπου είναι ότι καθημερινά ανεβαίνουν vlogs, video blogs, αναρτήσεις με βίντεο, στις οποίες συζητάμε και αναλύουμε θέματα ψυχολογίας, κοινωνίας και διάφορα άλλα. Πέρα από τα θεωρητικά βίντεο, τα θεωρητικά vlogs στα οποία μιλάω για ένα συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν τα vlogs, τα video blogs στα οποία διαβάζω email από τηλεθεατές του καναλιού, οι οποίοι μου στέλνουν την ιστορία τους, την οποία παρουσιάζω ανώνυμα φυσικά και τη σχολιάζω δίνοντας προεκτάσεις που μπορεί να είναι ψυχοφέλιμες και ψυχοεκπαιδευτικές για όλους μας. Και επίσης έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σπουδαίους επιστήμονες και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών εδώ στο κανάλι, όποτε τους βρίσκουμε στα λεγόμενα podcasting ή συνεντεύξεις. Το κανάλι μας είναι μια μεγάλη αγαπητική κοινότητα, στην οποία συμμετέχουν με άνθρωποι που θέλουμε να εξελισσόμαστε, θέλουμε να ψυχοεκπαιδευόμαστε και θέλουμε να βλέπουμε τη ζωή με διάφορες άλλες ματιές, και τη ματιά του ψυχολόγου και τη ματιά του φιλόσοφου και τη ματιά του οποιοδήποτε άλλου σκεπτόμενου ανθρώπου που μπαίνει εδώ στο κανάλι και μοιράζεται μαζί μας τις απόψεις του, είτε ως καλεσμένος σε ένα βίντεο είτε ως σχολιαστής. Για μένα εξαιρετική θέση στο κανάλι έχουν οι σχολιαστές, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν στον κόπο να σχολιάσουν κάτω από τα βίντεο, να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους, να μοιραστούν μαζί μας κομματάκια από την ψυχή τους και να διαδράσουμε ψυχοφέλημα, ψυχοεκπαιδευτικά και ψυχοζεστά. Επίσης, γνωρίζω πως υπάρχουν πάρα πολλοί από εσάς που παρακολουθείτε καθημερινά τα βίντεο και δεν σχολιάζετε ποτέ. Ο λόγος που δεν σχολιάζετε ίσως είναι επειδή δεν έχετε χρόνο να σχολιάσετε, ή επειδή είστε ιδιαίτερα ιδιωτικοί άνθρωποι, αλλά όπως μου γράφετε σε ιδιωτικά mail και ιδιωτικά μηνύματα, νιώθετε ότι συνομιλείτε μαζί μου καθημερινά βλέποντας τα βίντεο. Θα σας φανεί παράδοξο, αλλά και εγώ ξέρω ότι οι αποδέκτες στο βίντεο, την ώρα που παρακολουθούν το βίντεο, συνομιλούν μαζί μου και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ ποτέ εγώ προσωπικά να παρακολουθήσω δικά μου βίντεο, γιατί μου φαίνεται εντελώς σχιζοφρενογόρο να συνομιλώ με τον ίδιο μου τον εαυτό. Αν και μια φίλη μου το έχει προτείνει τελευταίως, μου λέει: «Για δες αυτό το βίντεο από το κανάλι σου. Καλά τα λέει κύριε ψυχολόγος, να σε βοηθήσει σε αυτό που αντιμετωπίζεις». Όχι, δεν τα βλέπω. Ευτυχώς όμως τα βλέπετε εσείς. Είμαστε στα 19,5 εκατομμύρια προβολές, στις 50.000 συνδρομητές στο τέλος του 2020. Ξεκινήσαμε το 2019 με 30.000 συνδρομητές και νομίζω 4-5 εκατομμύρια θεάσεις, αν θυμάμαι καλά. Το 2020 ήταν ένας χρόνος δύσκολος και ίσως και γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκε το κανάλι τόσο πολύ, γιατί πρόκειται για ένα κανάλι με ιδιαίτερη θεματική, το οποίο δεν είναι εύκολο να αναπτυχθεί. Ένα κανάλι με θέματα ψυχολογίας και σχέσεων ενδιαφέρει συγκεκριμένο κοινό, δεν ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, δεν είναι παιδί μου ένα κανάλι για μόδα ή ένα κανάλι για μαλλιά ή ένα κανάλι για μακιγιάζ ή ένα κανάλι με κωμωδία που ενδιαφέρει όλους. Ενδιαφέρει μόνο όσους είναι υποψιασμένοι και ψυχοψαγμένοι. Ενδιαφέρει αυτούς που ασχολούνται με τα ψή, με το ψή, με την ψυχή τους και με τα σώψυχά τους. Και το 2020, παρόλο που ήταν μια δύσκολη χρονιά,
Ίσως επειδή ήταν μια δύσκολη χρονιά, έχει φέρει πολύ κόσμο εδώ στο κανάλι μας και στην πρώτη καραντίνα και στη δεύτερη καραντίνα. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς τους παλιούς, οι οποίοι φέρνετε συνέχεια κόσμο στο κανάλι, γιατί θέλουμε νέο κόσμο στο κανάλι, θέλουμε νέες φωνές, θέλουμε νέες ψυχές. Εδώ να πω σε όλους τους φίλους που με ακολουθούν στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο LinkedIn, στο Twitter κτλ., ότι αυτή τη χρονιά έχω αποφασίσει τις αναρτήσεις μου να τις κάνω στο κανάλι μας εδώ στο YouTube. Επειδή με ρωτάτε, χάθηκες από το Facebook, μόνο βιντεάκι ανεβάζεις. Εδώ στο YouTube υπάρχει η καρτέλα κοινότητα, στην οποία άμα θέλω να μοιραστώ κάτι, τη μοιράζομαι εκεί. Οπότε προσκαλώ και τους φίλους από το Facebook, από το Instagram, από το Twitter να κάνουν εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, το οποίο είναι δωρεάν. Πατάτε subscribe, εγγραφή, πατάτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις. Και εδώ στο κανάλι είναι η δικιά μου φιλή. Κάτι άλλο το οποίο έχει σηματοδοτήσει το 2020 είναι ότι καταφέραμε να ξεριζώσουμε την τοξικότητα από το κανάλι μας. Επειδή ήμουνα πολύ άπειρη τα προηγούμενα χρόνια, δεν γνώριζα ότι υπάρχει το κουμπί της απόκρυψης. Το 2020 έχω χρησιμοποιήσει αρκετά συστηματικά το κουμπί της απόκρυψης και έχουν μπει σε απόκρυψη σχολιαστές οι οποίοι τρολάρουν ή γράφουν σχόλια τα οποία δεν είναι αγαπητικά, δεν είναι δημιουργικά, δεν είναι σεβαστικά, δεν είναι ψυχοφέλημα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που όσο περνάει ο καιρός είναι ελάχιστα αυτά τα κακόβουλα σχόλια που βρίσκουμε κάτω από το κανάλι. Θέλω το κανάλι εδώ πέρα να είναι ένας χώρος ασφαλής, στον οποίο να μπορούμε να μπαίνουμε και να εφρενόμαστε ψυχικά. Μέσα από τη διάδραση, μέσα από την επικοινωνία, μέσα από την ανάλυση θεμάτων, μέσα από τη γνώση ότι δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαι μόνη μου που είμαι ευαίσθητη, δεν είμαι μόνος μου που είμαι σκεπτόμενος, δεν είμαι μόνη μου που προβληματίζομαι για το α, το β, το γ. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μας, σκεπτόμενοι, και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κοιτάζουν ψηλά, ανοθρόσκουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας, για τη βοήθειά σας. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμη θα μπορώ να μετριάζω όλα τα σχόλια. Μεγαλώνοντας το κανάλι περισσότερο, ίσως να είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, να μετριάζω όλα τα σχόλια. Όσο μπορώ όμως, θα το κάνω. Μου δίνεται πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη όσο να γινόμουν εγώ ίδια 50 χρονών, που τα 50 έτη σας έχω πει ότι για μένα είναι ορόσημο και τα περιμένω σαν μια πολύ σπουδαία χρονιά, η οποία θα είναι το 2025 αυτή, ως μια πολύ σπουδαία χρονιά στην οποία θα μπορέσω επιτέλους να εκπληρώσω όλο μου το δυναμικό. Έτσι το σκέφτομαι από παιδί, ότι στα 50 ξεκινάει η ζωή. Περιμένω τα επόμενα 4 χρόνια για να ξεκινήσει η ζωή. Έχω τόση χαρά σήμερα με τους 50.000 συνδρομητές, όσοι υποθέτω και ελπίζω πως θα έχω, θα είμαι 50 χρονών. Χρόνια μας πολλά, να ζήσουμε, να τους εκατοστήσουμε τους χιλιάδες τους συνδρομητές, να τους κάνουμε και ακόμη περισσότερους, με βασικό στόχο να μεγαλώνει η αγαπητική μας παρέα και να νιώθουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι ότι βρίσκουν τη φυλή τους εδώ πέρα. Αυτό θέλω να είναι το κανάλι μας, βρε παιδιά. Να έρχονται άνθρωποι σκεπτόμενοι, άνθρωποι ξεχωριστοί και να λένε «Βρήκα τη φυλή μου, βρήκα ανθρώπους που μπορώ να συνομιλήσω, βρήκα ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν αυτά που με προβληματίζουν και που προβληματίζονται και αυτοί για τα ίδια πράγματα». Δεν έχουμε όλες τις λύσεις. Δεν έχουμε τα θέσφατα. Εγώ δεν είμαι τέλεια που είμαι καναλάρχης. Είμαι μια απλή ψυχολόγος, μια γυναίκα με τα καλά μου και με τα κακά μου, με τα χαρίσματά μου και με τις δυσκολίες μου, με τις ευαλωτότητες μου και με τις δυνάμεις μου. Είμαι εγώ εδώ όμως ειλικρινά, αγαπητικά και θέλω πραγματικά να είμαι μαζί σας. Γουστάρω τρελά. Γουστάρω τρελά. Σας αγαπώ. Και θα πω και αυτό κλείνοντας. Εάν κάποιος με έβαζε να επιλέξω το 2020, που μπορεί και να με είχε βάλει, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Τι επιλέγεις, ένα γάμο συμβατικό ή να έχεις το κανάλι στο YouTube, το κανάλι με χίλια. Γιατί είμαστε ζωντανοί, γιατί είμαστε δυνατοί, γιατί είμαστε ευάλωτοι, γιατί είμαστε ευαίσθητοι, γιατί εξελισσόμεθα και τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί στο κανάλι μας και μπήκαμε χθες στις 28 Δεκεμβρίου 2020 στους 50.000 συνδρομητές και χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Φιλιά!